Μιας και όμως το ζητάνε πολλοί οι ακροατές εδώ, πες μου ένα σχόλιο για, για όλη αυτή την ιστορία. Πώς την προσεγγίζεις? Υποπτή, περίεργη, ανώριμη και εμπορική ως ένα βαθμό. Αλλά καταρχήν, σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να μας πούν ότι σε όλους τους είχαν κάνει τους προηγούμενους υπουργούς. Ένας-ένας τους βγαίνει. Δηλαδή, πώς. Εδώ υπάρχουν δύο-τρία θέματα, ρε Γιώργο. Και είχα το πρωί μια συνέντευξη και με τον κύριο Παρασκευόπουλο και με τον Λάμπρου. Ναι. Το πρώτο ζήτημα είναι αν τελικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί πολίτες και αν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούνται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όπα. Αυτή η διάσταση δεν την είχα υπόψη. Εγώ αυτό είπα το πρωί. Η ερώτησή μου δηλαδή εμένα ήταν αυτή. Αν φαίνεται ότι υπάρχουν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας όπως λέει ο κύριος Πανούσης και βουλευτές, σημαίνει ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ? Για να μας πούν λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, από την άλλη, για να σου κάνω και τον αντίλογο, θα σου πει ο άλλος ότι για θέματα εθνικής ασφάλειας, αν πρόκειται για υπόθεση τρομοκρατίας, δεν πρέπει να ερευνήσουν. Ναι, βεβαίως, και να ερευνήσουν και να αποκαλύψουν. Mm. Αλλά νομίζω εγώ το έθεσα αυτό το ερώτημα και στον κύριο Παρασκευόπουλο. Mm. Πείτε μου λοιπόν τι συμβαίνει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τώρα για να πάμε και στην ουσία. Ναι, γιατί ναι. Αυτό το πράγμα είναι χαβαλές. Και θα μου πεις τώρα τι χρησιμοποιείς αυτές τις λέξεις, αλλά γιατί το λες. Θα σας πω λοιπόν. Πρώτον, την εποχή που ήταν το κομμάτι του νομοσχεδίου ναι. για τις φυλακές, που εγώ το θεωρώ τομή ουσιαστικά στα νομικά και στα δημοκρατικά πράγματα της χώρας, αυτό που έφερε ο Παρασκευόπουλος δηλαδή. Εκείνη την εποχή γινόντουσαν συζητήσεις και τα λοιπά, κουβέντα, διάλογος. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα, αν δηλαδή βουλευτές, στελέχη, μέλη μιλούν με κρατουμένους. Οφείλουν. Ποιος είπε δηλαδή ότι συνταγματικά, εγώ πηγαίνω στη φυλακή. Εγώ πηγαίνω στη φυλακή, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ και μιλώ με κρατουμένους. Εγώ, Κώστας Αρβανίτης. Μιλώ εδώ και 30 χρόνια. Τι είναι αυτό δηλαδή, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Και το δεύτερο, Γιώργο, το οποίο έβαζε ο κ. Πανούσης, ότι συζητούσαν τα θέματα για τις φυλακές τύπου. Μα αυτό ήταν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κοιτάξει το πρόγραμμα, έλεγε θα καταργήσει τις φυλακές τύπου Γ, το DNA και ούτω καθεξής. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι, αυτό που αλλά λέει και μερικά άλλα. Να τον διώξουμε, να τον σβήσουμε, να τον τελειώσουμε, να φύγει. Και εγώ βάζω ένα ερώτημα, αν ο υπουργός, ακούγοντάς τα αυτά, δεν όφιλε να ενημερώσει τον πρωθυπουργό ως υπουργός. Και την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και να κάνει και κινήσεις. Καλά, βέβαια. Καταρχήν. Το timing ρωτώ γιατί τώρα. Το timing, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα γενικότερο σχέδιο αποσταθεροποίησης κυβέρνησης με τη διαπραγμάτευση σε πολύ κρίσιμη καμπή. Χτυπιάται απ' έξω, χτυπιάται μέσα και ξαναφέρνουμε πάλι την ιστορία των δύο άκρων. Αυτό παίζεται σήμερα. Δεν είναι καθόλου δηλαδή. Είναι πολύ ύποπτος. Κατά τη γνώμη μου, πολύ περίεργος δηλαδή για να είναι τόσο αφελής ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Να το κλείσω το θέμα αυτό όμως ως εξής, επειδή είσαι και ένας έμπειρος. Στο πολιτικό ρεπορτάζ αντιλαμβάνεσαι ότι αν εγώ είμαι στην Αμερικανική Πρεσβεία και ακούω όλα αυτά σε δημόσια σφαίρα, με συγχωρείς πάρα πολύ αλλά ξύνομαι. Και εν ώψη προεκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες λέω για δύο λεπτά τι γίνεται εδώ πέρα. Κυβέρνηση συνομιλεί με την τρομοκρατία. Ναι, βεβαίως. Όταν είπα εγώ ότι είναι πολύ ύποπτη αυτή η ιστορία και προκλητικά περίεργη, αυτό εννοώ. Δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Για έναν άνθρωπο που έχει και πολιτική εμπειρία, παρόλο δεν είναι κανένας χθεσινός, δεν πέρασε από χθες και. Και αν δείτε όμως με προσοχή, δεν το έχει σηκώσει ιδιαίτερα η αντιπολίτευση το θέμα. Γενικώς είναι πολύ προσεκτική. Δηλαδή, λίγο μπάζει η ιστορία. Να το δείτε. Πάμε τώρα στο μεγάλο κάδρο. Διότι έχουμε μία εβδομάδα τελεσίγραφο. Καλά πήγε, λέει, η αξιολόγηση. Αυτό είναι το καρότο. Αλλά το μαστίγιο είναι ότι, παιδιά, θα δείτε, θα κάνουμε τους πληστηριασμούς και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Ναι. Προσωπική γνώμη είναι ότι η κυβέρνηση, αν κάνει πίσω, θα πέσει. Δηλαδή στο κομμάτι των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τόσο όσο πίσω έκανε τον Ιούλιο και πήρε και μια εντολή συγκεκριμένη ότι σε αυτό το πίσω θα διαπραγματευτεί και να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει πολιτική λύση κατά τη γνώμη μου. Εκτός αν είναι σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο ανατροπής. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα εδώ. Δεν υπάρχει για το σύστημα εναλλακτική πρόταση προς το παρόν. Προς το παρόν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτική λύση και συμβιβασμός. Μακριά από μένα η λέξη έντιμο συμβιβασμός. Συμβιβασμός είναι συμβιβασμός. Και ο συμβιβασμός ήταν δικός τους. Ο συμβιβασμός της κυβέρνησης έγινε τον Ιούλιο. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος. Προσωπική γνώμη είναι αυτή, Γιώργο, έτσι. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
Και γενικώς το μαξί μου, από ό,τι άκουσα και από ό,τι συνομίλησα, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα του Ιουλίου. Δηλαδή νιώθουν πιο σίγουροι δηλαδή. Και εδώ για να πούμε και στους ακροατές δύο πράγματα. Έχουμε τις δηλώσεις πολιτικών παραγόντων, όπως είναι ο Μοσχοβισή που είναι επίτροπος και όπως είναι ο Ολάντ και άλλων ηγετών που θα σκάσουν σε λίγο, στη μία πλευρά που κατανοούν πλήρως ελληνικές θέσεις, και υπάρχουν και οι θέσεις του κουαρτέτου, δηλαδή των τεχνοκρατών στη Συρία, και του Σόιμπλε που παίζουν από την άλλη μεριά. Θα είναι μια σκληρή μάχη. Ναι, να σου πω όμως εγώ τι κατάλαβα, με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Είπε ο Μοσκοβισή, είπε ο Σαπέν, είπαν, βγήκε ο Σόιμπλε μπαίνοντας μέσα και λέει: δεν έχουμε απόφαση σήμερα και περιμένετε δώσει όπερ και γένετο. Ναι. Δηλαδή τον τόνο τον δίνει τελικά ο Σόιμπλε. Ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό. Εντάξει, πόλεμος είναι, δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει κερδίσει πόντους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και με τη δεύτερη του νίκη έτσι κι αλλιώς. Και δεν νομίζω ότι ο κ. Σόιμπλε πια είναι τόσο ισχυρός όσο στην φάση του καλοκαιριού. Α. Οπότε έρχομαι ξανά. Και ξέρεις κάτι, δηλαδή δεν έχει να δώσει κάτι άλλο η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση και η ελληνική κυβέρνηση. Ούτε άλλη κυβέρνηση θα μπορεί να σταθεί, αν πέσει αυτή η κυβέρνηση, στο κομμάτι των πληστηριασμών. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε μιλάμε σε μια, μπαίνουμε σε μια λογική αστάθειας, πολιτικής αστάθειας. Εδώ ανοίγουν, τι έχουν στο μυαλό τους. Δεν νομίζω ότι τους βγαίνει αυτό το πράγμα. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν κάνει πίσω, συγγνώμη πάλι. Ναι. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο Τσίπρας ήταν σαφής και η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει πίσω σε αυτή την ιστορία. Σε όλους τους τόνους τονίζεται αυτό το πράγμα. Τα μίντια βέβαια, τα κανάλια των Αθηνών, δημιουργούν μια άλλη κατάσταση. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια άλλη κατάσταση, αλλά αυτό είναι γνωστό της πάσης γιατί ακριβώς γίνεται. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν τα αλλάζουν. Όταν λες δεν κάνει πίσω όμως, και επειδή ακουμπάς στην κοινωνία, ξέρω ότι αφού γκράζεις, ακούς και ακούς και τα σχόλιανά σου πολλές φορές, λες και είσαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν 50% γίνεται η μάχη, αν θα είναι 50% θα προστατεύεται, αν θα είναι 60, 65, 70. Εάν υποθέσουμε ότι πάμε μεσοσταθμιστικά σε ένα συμβασμό το 60-65 και το υπόλοιπο 35 με 40, δεν είναι λίγο να πεις ότι το βγάζει το σφυρί? Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πέσει κάτω από το 70-75%. Α. Δηλαδή θεωρώ ότι η κυβέρνηση εκεί έβαλε το μπήχη της. Δηλαδή αυτό είναι. Γιατί από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Βεβαίως υπάρχει μια ομάδα δανειοληπτών οι οποίοι θα μπορούσαν να περιμένουν τις γενικότερες εξελίξεις. Συμβαίνει αυτό. Και δεν το λέω στους μπαταξίδες. Και περιμένουν να δουν πού θα κάτσει μπάλα για να μπουν στη διαδικασία αποπληρωμής. Είναι Σωστό. Και αυτή η οπτική. Σωστό. Να το δούμε κιόλας. Λίγο και εμείς δανειολήπτες είμαστε. Κοιτάμε λίγο τις εξελίξεις, πώς θα πάνε τα πράγματα. Υπάρχει μια εγκράτεια αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι το οποίο το έχει πληρώσει ήδη η Ισπανική κυβέρνηση, ναι, με τους πληστηριασμούς, και δεν θα περάσει. Είμαι απόλυτο σίγουρος σε αυτό το πράγμα. Mm. Αλλιώς μιλάμε για μια μεγάλη. Τι να σου πω, μετά την άλλη εβδομάδα ξαναμιλάμε και θα σου πω άλλα. Με άλλη εκτίμηση πλέον. Για να σε ρωτήσω, μήπως αυτό το κάδρο όμως πρέπει να μπουν και εξελίξεις στην Ισπανία με τις εκλογές που έρχονται, διότι αυτή η σκληρή στάση του κουαρτέτου φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Η Podemos δεν είναι στα καλύτερά τους. Ούτε στα χειρότερά τους όμως. Ούτε στα χειρότερά τους, αλλά ούτε και στα καλύτερά τους. Θα περίμενε κανείς δηλαδή να σαρώνουν τώρα. Σάρωσαν στην Πορτογαλία όμως και δεν έγινε είδηση. Ναι, σωστό αυτό. Σωστό. Δηλαδή στην Πορτογαλία έχουμε μια μεγάλη ανατροπή αυτή τη στιγμή. Ο εκλεκτός του Σόιμπλε και της Ευρωπαϊκής Νομεκλατούρας είναι κυβέρνηση μειοψηφία. Έχασε και έχουμε ένα πραξικόπημα στην Πορτογαλία, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δίνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο δεύτερο κόμμα, που είναι οι σοσιαλιστές. Όπου το λέω για τους ακροατές, το ξέρουν οι δικοί σας, έτσι κι αλλιώς, όπως το επισημαίνω, ότι έχουμε μια ιστορική συμφωνία μεταξύ σοσιαλιστών, Κομμουνιστικού Κόμματος Πορτογαλίας, ΣΥΡΙΖΑ Μπλόκο Πορτογαλίας και Οικολόγων Πράσινων, σε μια μεγάλη πλειοψηφική κυβέρνηση. Έχει συμφωνηθεί αυτό. Και ο Πορτογάλος πρόεδρος αρνείται να δώσει την εντολή. Αυτό είναι φοβερό. Η κυβέρνηση στην Πορτογαλία έχει ήδη πέσει των δεξιών. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε έχει μια Πορτογαλία. Μια Ισπανία που υποδέμως με τους σοσιαλδημοκράτες συζητάν και υπάρχει πολύ ωραίο το ενδεχόμενο να έχουμε και εκεί δεύτερη κυβέρνηση μη δεξιάς, θα έλεγα. Και η Ιρλανδία. Όλα αυτά είναι μέχρι το Γενάρη. Και τον Τζίπρα πρωθυπουργό δεύτερη φορά. Mm. Έρχομαι λοιπόν για να κλείσουμε στο εσωτερικό κάδρο, γιατί το υπενήχθηκε στην αρχή. Έχει πολλούς ακόμη τέτοιους κρυμμένους υπουργούς. Υπάρχει μια εικόνα στην κρισιμότητα των στιγμών ότι πάρα πολλοί εξακολουθούν να παραθυριάζονται, εγώ θα το πω, και πάντως δεν λειτουργούν.
και τα προβλήματα τρέχουν. Αν πας σήμερα στην εφορία στο Ηράκλειο, γίνεται το έλα να δεις. Από επιστροφές, ψηφισμούς και ουρές. Mm-hmm. Τι γίνεται, Κώστα, τελικώς? Γιατί, εντάξει, νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα. Υπάρχει, δε Γιώργο, υπάρχουν προβλήματα έτσι κι αλλιώς. Όμως υπάρχουν και μάχες οι οποίες δίνονται και οφείλουμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας με μια έτοιμη ματιά. Εγώ θεωρώ ότι στα Υπουργεία γίνεται δουλειά. Όπως λέει και ο λαός για τα Υπουργεία μας, που λέει την ΑΤΑΚΑ, το παλεύουν. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η επικοινωνία της. Δηλαδή, δεν ενημερώνει και δεν μπορεί να αλλάξει ατζέντα. Αυτό είναι. Σύρεται ουσιαστικά από την ατζέντα των μηντιάδων. Κάθε μέρα διαφορετικά. Βγαίνει συνεχώς απολογητική. Δεν θέλω να επαναλάβω το προηγούμενο σχόλιο της προηγούμενης εβδομάδας που τα είχαμε ξαναπεί. Mm-hmm. Και βεβαίως έχει και στελέχη όπου δεν είναι και τόσο σοβαρή στην κρισιμότητα των καταστάσεων. Εδώ παίζεται, γίνεται πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει και στηρίζει. Ναι, αλλά με συγχωρείς. Εδώ έχω τον πρώτο βουλευτή στο Ηράκλειο, ο οποίος χθες βγαίνει σε κεντρικό δίκτυο και λέει ότι αν εγώ συγχρωτίζομαι σε ένα κόμμα με τρομοκράτες, να μου το διευκρινίσουν ότι δεν το θέλω. Εντάξει, ας το δει και το κόμμα αν τον θέλει. Διότι, εντάξει, δηλαδή και τους ανθρώπους εννοώ, όχι το κόμμα, τα γραφεία της Κουμουνδούρου. Εντάξει, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης μας έχει. Έτσι δεν λέγεται? Ναι, ναι, αλλά είναι ο πρώτος βουλευτής σε ψήφους, έτσι, θέλω να το πω αυτό. Στις προηγούμενες εκλογές, γιατί τώρα βγήκε με λίστα. Ναι, εντάξει. Κάτι λέει όμως αυτό. Η κοινωνία αποδέχεται και σου λέει: εγώ έχω ένα προβληματισμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάπου δεν μαζεύεται. Το έχω ξαναπεί πάντως αυτό το πράγμα πάλι όταν ήταν το θέμα των αγροτών. Είχα πει λοιπόν ότι όσοι έχουν μπει στη λίστα πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν και το πεδίο και τη συμφωνία και μην το παίζουν τώρα τρελίτσα. Είναι σαφές αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εγώ τον είδα και σε μια πρόσφατη συγκέντρωση ποντίων κατά του Φίλη. Ο ίδιος νομίζω ήταν. Ο ίδιος ήταν που είχε κάνει και την απεργία πείνας με την Coca-Cola. Δηλαδή, εντάξει. Ενοχλούμαστε δηλαδή. Ενώ καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε και γίδια, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και τι παιχνίδι παίζεται σε αυτήν την ιστορία. Πάντως είναι πολύ κρίσιμες στιγμές για να κάνει κάποιο πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, για να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα εσύ λες ότι υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας πλέον. Εγώ θεωρώ ότι ναι, η κυβέρνηση έχει σοβαρό θέμα στην επικοινωνία της και αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό γιατί τα μέσα δεν είναι δικά της. Έχει φέρει ένα νόμο για τα μέσα ενημέρωσης ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Και χαλάει λίγο τη σούπα των κυρίαρχων media που δεν είναι έτσι, είναι οι τράπεζες, με αυτούς τα βάλε, είναι οι εργολάβοι, είναι αυτοί που χειρίζονται το καύσιμο στην Ελλάδα και αυτοί που διαχειρίζονται μέρος της εκτοπλοείας στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα μέσα ενημέρωση σήμερα. Αυτά ο κόσμος τα καταλαβαίνει και κατανοεί ως έναν βαθμό. Αυτό που δεν θα ανεχθεί να του πάρει στο σπίτι. Γι' αυτό θεωρώ το κομμάτι της πρώτης κατοικίας κομβικό, σημαντικό. Και θεωρώ ότι ο Τσίπρας δεν θα είναι αυτόχειρας. Θέλω λοιπόν να κλείσουμε, επειδή το βλέπω επιμένεις αυτό, θέλω να κλείσουμε ακριβώς με αυτό. Είπες ότι ακόμη και αν υπάρχει σχέδιο πολιτικής απασταθεροποίησης, το ερώτημα είναι και μετά τι. Δεν υπάρχει κάτι. Ωραία. Κοίταξε, αυτό, ο καπιταλιστής αυτό... πάντως πρέπει να δούμε ότι γενικώς έχει μία αντίληψη γενικώς, να δούμε τώρα τι γίνεται και αύριο δεν μας ενδιαφέρει. Σε γενικότερη σφαίρα μπορώ να το δεις αυτό. Δηλαδή ότι μπουρλωτιάσανε τη Συρία χωρίς να έχουν σχέδιο τι θα γίνει μετά. Αποσταθεροποίησανε και λιώσανε τη Λιβύη με τον Καντάφη χωρίς και λιώσανε μια περιοχή. Γενικώς ο καπιταλιστής. Ο σύγχρονος φαίνεται από τα πράγματα ότι δεν ενδιαφέρεται για την επόμενη. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι λοιπόν σε συνθήκες που αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά ενού παικτής για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τσίπρα. Πόσο κατά τη γνώμη σου η συσσωρευμένη κοινωνική δυσφορία, διότι τα μέτρα είναι βαριά, πολλά από αυτά το ξέρουμε και εμείς το ξέρουν και έξω ασχέτως αν παίζουμε την πεταλούδα δεν βγαίνουν, πόσο αυτή η δυσφορία μπορεί να επιταχύνει εξελίξεις ανεξάρτητα από σχεδιασμούς? Δηλαδή εκεί τελικώς δεν θα κριθεί η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θα κριθεί από την πρόθεσή της και από την αυτοθυσία της καταρχήν. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι οι εκλογές έγιναν πριν από 40 μέρες ακριβώς. Σωστό. Ένα. Η δυσφορία αυτή πότε έγινε? Στο μήνα. Δηλαδή δεν γνωρίζαμε εγώ. Δηλαδή σας λέω τα φέρω πάρα πολύ δύσκολα βόλτα όπως και εσύ. Δηλαδή, όταν έρχονται κατραπακιά οι φόροι, άρχισε η δυσφορία. Όχι, οι λογαριασμοί σπίτι και έχουμε σκοτωθεί με την Τζίνα. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Οκ, okay, αυτό όλοι το ζούμε. Αυτό όμως το ξέραμε ότι θα έρθουν και πριν τις εκλογές. Ξέραμε τι θα είναι. Και απλώς θεωρούμε ότι θέλαμε μια κυβέρνηση η οποία δεν θα μας πετάξει στα σκυλιά και θα μας προστατεύσει. Σε σχέση με τους προηγούμενους οι οποίοι μας πέταξαν στα σκυλιά. Και το ξέρουμε καλά. Δεν δικαιούται να μιλάει λοιπόν ο κ. Μημαράκη σήμερα, ούτε ο κ. Σαμαράς, ούτε ο κ. Βενιζέλος, ούτε η κυρία Φόφη γεννηματά. Δεν δικαιούται δηλαδή ο κ. Σταδράκης να μιλάει για το χάλι της δημόσιας υγείας, διότι ο ίδιος ήταν υπέρ των απολύσεων των υγειονομικών.
Δηλαδή, ο κόσμος ξέρει τι συμβαίνει. Και εγώ θεωρώ ότι έχει μία ανοχή. Μία. Όχι δύο. Μία. Και αυτό, μία. Ναι, βεβαίως. Είναι η μία ευκαιρία. Νομίζω και επιμένω ότι το κομμάτι των κόκκινων δανείων είναι μία σύγκρουση που μπορεί η κυβέρνηση να την κερδίσει. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει και αυτό, τι θα κερδίσει. Να σώσει τον κόσμο τα σπίτια. Τι άλλο να κερδίσει. Και μετά να δημιουργήσει μια κατάσταση ισορροπίας στην κοινωνία, να αρχίσει λίγο η αγορά να λειτουργεί για να μπορεί να πα σε άλλε διεκδικήσει. Αλλιώς δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν βλέπω. Εσύ βλέπεις κάτι άλλο. Κώστας Αρβανίτης, διευθυντής στο Κόκκινο. Πάντως είμαστε, επειδή σε ακούς το πρωί, και είναι και τιμή που με ακούτε δηλαδή, νομίζω ότι η δικιά μας οπτική και η κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση είναι αυστηρή, έντιμη και περιμένουμε και εμείς πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ακόμα ο κόσμος στο ράτζο στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί λύση χθες. Για μένα δεν είναι το κορυφαίο θέμα τόσο οι συχνότητες, όσο το να μπορεί ο άνθρωπος να πάει να πάρει την υγειονομική του περίθαλψη, να μπορεί να έχω δουλειά, να έχω σύμβαση εργασίας. Το τι γίνεται στην αγορά εργασίας το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι να προστατευτούν οι αδύναμοι και να σταματήσουν να αδύναμοι. Διότι ο στόχος δεν είναι να προστατεύω τους αδύναμους, οι οποίοι θα είναι πάντα αδύναμοι, αλλά θα τους κάνεις πιο δυνατούς, να παθήσουν στα πόδια τους. Αλλιώς έχεις μια κοινωνία η οποία είναι επιδοματική. Φιλανθρωπική, που εντάξει, εμένα Γιώργο δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Δεν γουστάρω δηλαδή να βλέπω τους ανθρώπους να είναι σκυμμένοι στην πόλη μου. Γιατί στην Κρήτη δεν είστε τόσο σκυμμένοι, περπατάτε ακόμα όρθια. Αν έρθεις στην Αθήνα, δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να έρθεις. Αρκετό. Ναι. Ο κόσμος δεν κοιτάει ψηλά, δεν κοιτάει ευθεία, κοιτάει κάτω το πάτωμα. Εδώ και καιρό, εδώ και δύο χρόνια. Σηκώθηκε λίγο με τις εκλογές, σηκώθηκε λίγο το βλέμμα του με το δημοψήφισμα και ξανακατέβασε το κεφάλι κάτω. Να μην βλέπει δηλαδή την απελπισία. Κάθε μέρα εδώ στη γειτονιά μου αυξάνει ο αριθμός των αστέγων. Κάθε μέρα νέοι άνθρωποι είναι. Είναι στη δικιά μας ηλικία, ξέρεις. Είσαι και πιο μικρό, 45-55.